Έξω από το Υπουργείο Εργασίας οδήγησε σε ματέωση της κρίσιμης συνάντησης των κοινωνικών εταίρων με τη Λούκα Κατσέλη για το θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων. Λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κατά τη συνάντησή του με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, άνοιγε νέο παράθυρο για μείωση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, προτείνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Ο κ. Δασκαλόπουλος, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των υπεροριών και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, πρότεινε συμψηφισμό των επιπλέον ωρών εργασίας έως 2 ώρες την εβδομάδα, με χορήγηση ρεπό τις επόμενες ημέρες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε τετραμηνιαία βάση, απασχόληση και το Σάββατο με χορήγηση ενός επιπλέον ρεπό, αλλά και άρση των περιορισμών στην εκπεριτροπή σε απασχόληση, η οποία σήμερα επιτρέπεται για διάστημα έως 6 μήνες και κατόπιν διαβούλευσης. Επίσης, εισηγείται την ηλεκτρονική καταγραφή των υπεροριών, ώστε να περιοριστούν οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και ενημέρωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας κάθε 2 μήνες. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι μόνο η λύτρωση της επιχειρηματικότητας από τα μοίρια ως εμπόδια και αντικίνητρα που για χρόνια τώρα την αλυσοδένουν, μπορεί να ανοίξει ξανά το δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Οι προτάσεις Δασκαλόπουλου πυροδότησαν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τη ΓΕΣΕ, που κάνει λόγο για βουλημία του ΣΕΒ. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων αυτές τις φαϊνές ιδέες του ΣΕΒ, όπως απαιτούμε και από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών να πάρει πίσω τις σημερινές προτάσεις του για τις ανατροπές στα εργασιακά και να αναλάβει αυτό που καιρό έπρεπε να είχε κάνει, τη δική του κοινωνική ευθύνη και υποχρέωση. Αντί λοιπόν ο ΣΕΒ να προτείνει αυξήσεις τιμολογίων και υπηρεσιών των δημοσίων αυτών κοινωνικών αγαθών, καλό θα είναι να πληρώνει τους φόρους του, να δίνει αυξήσεις στους εργαζόμενους και επιτέλους να αναλάβει τη δική του κοινωνική ευθύνη απέναντι στη χώρα και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης και των προβλημάτων που κυρίως αυτοί δημιούργησαν. Να αποκλείσουμε και να σταματήσουμε τον κοινωνικό διάλογο της απάτης που γίνεται με την κυβέρνηση, με τις συμβασμένες ηγεσίες και με τους βιομήχανους για να κατακρεουργήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων παραπέρα. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η παρέμβαση του Κάρολου Παππούλη, ο οποίος σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΓΕΣΕ, είπε ότι υπάρχει μια γραμμή κάτω από την οποία δεν μπορεί να πιεστούν άλλο οι μισθωτικοί συνταξιούχοι, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Θα ήταν μια δίκαιη συμπεριφορά από τους κρατούντες να πιέσουν και τους έχοντες να ανοίξουν το πορτοφόλι τους. Γιατί φοβάμαι πολύ ότι τους έχοντες έχουν τα βούλια μας. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην εκπομπή Ανατροπή και το Γιάννη Πρετεντέρη, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μειώσεις μισθών, προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις. Κάποιες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες λειτουργήσαν με ανορθολογικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια, τώρα προσαρμόζονται. Και αναγκαστικά προσαρμόζονται καμιά φορά βία. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι να προσαρμοστούν με το λιγότερο βίαιο τρόπο και αν καμιά φορά αυτό περνάει, όπως γίνεται στην περίπτωση στο συγκεκριμένο κλάδο ή και σε άλλους κλάδους μέσα από μία μείωση μισθών, είναι καλύτερο από το να υπάρχουν απολύσεις. Η Υπουργός Εργασίας ζητεί τη μέγιστη δυνατή συνένεση, υποστηρίζοντας πως αν εξασφαλιστεί η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, θα έχει περισσότερες ελπίδες να εγκριθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας από την Τρόικα. Η κυρία Κατσέλη έχει προτείνει να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις μόνο σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που πρόκειται να κλείσουν και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένα συν ένα χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μισθοί να μειώνονται έως ένα όριο που να μην ξεπερνά το 15 με 20% της κλαδικής σύμβασης εργασίας. Για να υπάρχει το αίσθημα της συνευθύνης και της συμμετοχής και η εμπέδωση του συναισθήματος ότι όλοι όσοι συμβάλαμε στην αλλαγή θα έχουμε μέρισμα στην επιτυχία. Αυτή είναι η προϋπόθεση για την δυνατή κοινωνική συνένεση. Ότι αν αυτή αποτύχει, τότε όλοι θα υποστούμε τις επιπτώσεις. Βιοτέχνες και έμποροι τάσσονται υπέρ του σχεδίου νόμου που προωθεί η κυρία Κατσέλη, ενώ η ΓΕΣΕ διαφωνεί με τις συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί όπως λέει θα οδηγήσουν στην ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και σε μισθούς έως και 20% χαμηλότερους, αλλά υποχωρεί αποδεχόμενη το μέτρο μόνο για τη διάσωση θέσεων εργασίας. Στη διαβούλευση αναμένεται να διευκρινίσει τη θέση του και ο ΣΕΒ, ο οποίος μέχρι τώρα τάσσεται υπέρ της γενικευμένης εφαρμογής των επιχειρησιακών συμβάσεων με χαμηλότερες αμοιβές όπως επιτάσσει η Τρόικα. Είμαστε σε καλό δρόμο και ότι πιστεύω ότι θα υπάρξει σύγκληση και σε αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι κοινός στόχος να πετύχουμε αυτά τα δύο, αν θέλετε, μέτρα τα οποία η Τρόικα έχει θέσει στο μνημόνιο. Αλλιώς οι κοινωνικοί εταίροι δεν θα έχουμε κανένα ουσιαστικό ρόλο, αλλά μόνο διακοσμητικό. Με ανακοινώσεις τους, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν στις προτάσεις του ΣΕΒ. Θα πάμε καταρχήν στη Μέρη